Πειθαρχικές έρευνες εναντίον δύο αξιωματικών της αστυνομίας διέταξε ο αρχηγός για την αντιτρομοκρατική άσκηση που διεξήχθη στις 9 Νοεμβρίου στο κλειστό γήπεδο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Εναντίον ενός αξιωματικού της αστυνομίας στη Λεμεσό και ενός στη Λευκοσία φαίνεται να προκύπτουν πειθαρχικά παραπτώματα. Απομένει τώρα η έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου. Ο ερευνών αξιωματικός κατέληξε μέσα από τη διοικητική έρευνα ότι υπάρχουν εκ πρώτης όψεως πειθαρχικές ευθύνες και ως εκ τούτου ο αρχηγός αστυνομίας με βάση τους πειθαρχικούς κανονισμούς έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως για έγκριση για διορισμό ερευνώντος αξιωματικού για τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα καταδεικνύει ότι αξιωματικός του αρχηγείου αστυνομίας είχε ειδοποιηθεί 2 ώρες πριν από ανώτατο στέλεχος της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού για την διεξαγωγή της άσκησης. Την ίδια ώρα, μέσα και από τις καταθέσεις μάλιστα, φαίνεται να παραδέχτηκε ότι έτυχε ενημέρωσης, όμως προέβαλε κάποιους ισχυρισμούς. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχηγός της αστυνομίας και ο υπουργός δικαιοσύνης ενημερώθηκαν από τα social media για τη διεξαγωγή της αντιτρομοκρατικής άσκησης.